προσεγγίζουμε ένα θύμα, πρέπει να ξεκινήσουμε τις πρώτες βοήθειες, γιατί πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε τις ορθές και να την δικιά μας ασφάλεια. Μπορούμε λοιπόν μετά πάμε μια αναφορά στην κάρπα, κάνουμε όταν κάποιος δίπλα μας πώς θα δημιουργήσουμε μια εκπληκτική στο πλοίο που μας κάνει πειράσει το λαιμό. Και στο δεύτερο μέρος κάνουμε μας κάποιο διάλειμμα. Θα δούμε ότι λίγο αιμορραγίες, τραύματα και λιμφωμίες. Θα ξεκινήσουμε λίγο στην αρχή με τις στατιστικές για τις οποίες αναφέρεται στην αρχή. Βλέπετε στην αρχή λέμε κάτι δευτερόλεπτο, θα μιλήσουν περίπου 10 άνθρωποι. Οι στατιστικές έχουν πάνω σε παγκόσμια κλίμακα. Θα σας δείξω πολύ καλά, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Όταν μιλάμε για τραυματισμό, μιλάμε από το πιο απλό του κόμπο με ένα μαχαίρι στο σπίτι του τώρα που μαγειρεύω, μέχρι ένα σοβαρό τραυματισμό όμως σε κάποιο τροχαίο. Κάθε 10 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει εξαιτίας κάποιου ατυχήματος. Και πάλι εδώ τα ατυχήματα έτσι περιλαμβάνουν όλα την κανονικά και τον κόσμο της περιοχής. Και εδώ είναι τώρα το πιο σημαντικό, το 45% των ατόμων που πεθαίνουν θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί εάν κάποιος δίπλα τους γνώριζε πρώτες βοήθειες και τους είχε βοηθήσει. Οι 7 στους 10 θανάτους στη χώρα μας οφείλονται σε καρδιακή ανακοπή, που κάνουμε στα κοινωνικά εδώ, με το οποίο το 60% θα μπορούσε το θύμα να έχει επανέλθει εάν κάποιος άμεσα δεν είχε κάποιο. Και έντονος το 25% των αναπήρων από ατυχήματα, που δηλαδή μετά από το ίδρυμα, της οποίας το οποίο υποψηφίζει προς το κάποιες μονίμες μεγάλες, αυτό δεν έχει υποχθεί, πάλι αν υπήρχαν κάποιοι κοντά τους, να τους βγάλουν τους πρώτες βοήθειες. Επειδή από αυτές τις δεν μιλάμε για πρώτες βοήθειες, θέλει να μου πει κάποιος, όταν ακούει τον όρο πρώτες βοήθειες, που πάει το μυαλό σας, τι είναι αυτές οι πρώτες βοήθειες, δεν ξέρω πώς να μιλήσω. Θα αναμάθω από τις βοήθειες. Τι είναι αυτές από τις βοήθειες. Τίποτα έτσι είναι το σεμινάριο. Ένα σεμινάριο και να πάμε. Το όνομά σου. Σε μεγάλο βαθμό είναι όσα περιγράψατε μέχρι στιγμή. Δηλαδή φαντάζομαι σε όλους μας έχει συμβεί να έχουμε ένα τύχημα στο σπίτι ή στον εργασιακό χώρο. Πρόσφατα σε εμάς στο δουλεύω στο νοσοκομείο στην πρώτη παιδιά δύο συνάδελφοι με διαφορά 15 ημερών, μία έπαθε κάτι σαν καρδιακή ανακοπή και η δεύτερη υποφύληση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να προσφέρουμε κάποιες πρώτες βοήθειες, όπως τις ονομάζουμε, έτσι κάποιες πρωταρχικές ενέργειες, για να μπορέσουμε στη συνέχεια οι ειδικοί να επέμβουν πιο συγκεκριμένα. Ωραία. Λίγο πιο μαζημένα, οι πρώτες βοήθειες είναι οι άμεσες ενέργειες, στις οποίες θα προβούμε όταν έχουμε μπροστά μας κάποιον ο οποίος είτε έχει χάσει τις αισθήσεις του, είτε έχει μπροστά κάποιο ατύχημα, είτε σε γενικότερη θέση χρειάζεται βοήθεια. Κάτι πολύ σημαντικό, οι πρώτες βοήθειες δεν είναι θεραπεία. Όταν παρέχουμε σε κάποιον τα λεφτά τις βοήθειες, δεν σημαίνει ότι το κάνουμε καλά. Οι πρώτες βοήθειες γίνονται πρώτον για να αντιμετώπιση ή την αναπόφευση του πόνου και δεύτερον για τη διατήρηση, αν όχι την βελτίωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το θύμα. Τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν κάποια καταστάσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται, τις αντιμετωπίζουμε μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε ιατρική βοήθεια. Εκεί οι πρώτες βοήθειες μπορεί να είναι αποτελεσματικές και να αρκούνε στο να απαλλαγούνται από αυτή την κατάσταση. Εκεί όμως που χρειάζεται ιατρική βοήθεια, εξειδικευμένη δηλαδή βοήθεια, οι πρώτες βοήθειες δεν ακούν. Αυτό που πάνε οι πρώτες βοήθειες είναι να διατηρήσουμε το θύμα στην κατάσταση στην οποία το έχουμε βρει. Να μην επιδεινωθεί δηλαδή η κατάστασή του. Αυτά έχει κάποιο πρόβλημα εδώ.
ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν σε κάποιες ενέργειες στις οποίες πρέπει να πλησιάσουμε το θύμα. Γυρνάτε στο σπίτι. Ή μια και έχετε προσφέρει να κάνουμε φόρο εργασία, είστε στη δουλειά, έχετε βγει έξω για λίγο από το γραφείο, γυρνάτε στο γραφείο σα και βλέπετε έναν συνάδελφό σα που σμένει κάπου. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει. Σαν Έλληνες, είμαστε, έχουμε ένα μεγάλο λάθος. Είμαστε πολύ φιλότιμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν υποκριθούμε για την σχέση που έρχεται. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε πάνω στο θέμα που έχει πάθει. Σωστά. Το πάτε δηλαδή να το κρατήσετε να δείτε να το γυρίσετε από τώρα από εκεί. Τι σημαίνει να το κάνεις. Ναι, είναι μέσα. Ενώ ότι θα πήγαινε πάνω τώρα σε το σκοτώ, δηλαδή σε σκαλά, βασίλη, έβαση, ξέρω. Βασικός κανόνας στο πρώτο έτσι και γενικότερα στο χώρο της διάσωσης είναι ότι καλύτερα να έχουμε ένα θύμα, καλύτερα ένα θύμα παρά δύο. Αυτό σημαίνει ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, πριν πλησιάσουμε το θύμα, τι έχει, τι πρέπει να κάνουμε να κρατήσουμε, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι εμείς δεν θα πάθουμε κάτι. Ποτέ δεν θα μιλήσουμε από οτιδήποτε. Μπορεί ο άνθρωπος που βλέπει κάτω να μην έχει πει στο έργο. Να ξεκινάει να πάμε σε επαφή με το κάποιο καλώδιο. Όταν πάω εγώ να τον κουμπίσω για να δω τι έχει πάθει, θα του πει και εμένα το έργο. Και αυτά είναι τα πράγματα που έχουν γίνει. Εντάξει. Άρα από εκεί που έχουμε ένα θύμα, ξαφνικά έχουμε δύο. Άρα πρέπει να το αφήσουμε, να μην ξεχνάμε το ένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια λέξη που πρέπει να μένει σε τα. Η οποία είναι τα αρχικά από πέντε ενέργειες, τις οποίες πρέπει να κάνουμε μηχανικά, με το μεταφυλλογείο με αυτό, προτού ξεκινήσουμε να βοηθήσουμε κάποιο θύμα. Η πρώτη ενέργεια λοιπόν είναι να σταματήσω. Οπότε βλέπω έναν άνθρωπο κάτω, δεν έχω να βοηθήσω να σταματήσω. Ναι, θα σταματήσω. Σταματήστε για μία καφέ, για μερικά δευτερόλεπτα. Να πάρετε μια-δυο βαθιές αναπνοές και να είστε σίγουροι ότι ξέρετε τι πάτε να κάνετε. Είναι ωραία που τα λέμε εδώ πέρα, χαλαρά μέσα στην αίθουσα και είμαστε όλοι καλά, αλλά όταν βρεθούμε εδώ πέρα ένα πραγματικό περιστατικό και δούμε ένα άνθρωπο, είτε άγνωστο είτε από το χειρότερο κάποιον οποίο μας, αν το δούμε κάτω πεσμένο, κοντωμένο, η αδρεναλίνα ενδυμένη, αγωνόμαστε, αυτές είναι οι φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού μαζί. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε σίγουροι και να μην ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε και να μας έρθουν στο μυαλό αυτά που έχουμε μάθει και να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε με μερικά δευτερόλεπτα και να δώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας να ξεκαθαρίσει να πάρουμε να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Η δεύτερη ενέργεια είναι να ελέγξουμε το περιβάλλον. Μπορεί ο χώρος εργασίας μας να είναι ένα περιβάλλον οικείο για μας και να ξέρουμε σε τι χώρο ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε πρώτες βοήθειες εάν είμαστε πρώτη φορά σε αυτό ή είμαστε έξω στον δρόμο, σε ένα τροχαίο. Πρέπει αφού σταματήσουμε και έχουμε πάρει τον χρόνο μας, να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, ένα γρήγορο σκανάρισμα δηλαδή του χώρου, ώστε να ξέρουμε πού κινούμαστε και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τυχόν κινδύνους στους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Το τρίτο βήμα είναι η τυχαία κυκλοφορία. Αυτό έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνετε, με ατυχήματα που συμβαίνουν στον δρόμο. Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά που
που έχει σταματήσει να φτιάξει στην άκρη, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Εντάξει, δεν λέω ότι έχει τρακάρει, ότι σταματά να πω στην άκρη. Πάει άλλο σε πίσω, πάει πάνω του. Αν δεν είχαμε κανένα από το πρόβλημα, ξέρουμε ότι και δύο νικούς. Γιατί αυτός που σταμάτησε, δεν σταμάτησε 200 μέτρα πιο πίσω, να βάλει ένα τρίγωνο. Δεν προχωράμε σε καμία άλλη ενέργεια, αν δεν εξασφαλίσουμε ότι στον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε και έχει το ατύχημα, δεν αποφάνει το ελεγχόμενο μέσα. Βλέπω πολλούς στον δρόμο, σταματάνε να αλλάξουν το εγώ ρόδα ή να χαλάσει το αυτοκίνητο, ανοίγουν το παρμπαλάζ, βάζουν το πλάκι, το κόλλο, βάζουν το πλάκι πίσω, 2 μέτρα. Στο 2 μέτρα είναι μια λογική απόσταση στην οποία μπορεί να φύγει μέχρι το 3 χιλιόμετρα να σταματήσει. Έτσι, το τρίγωνο πρέπει να πει τουλάχιστον 500 μέτρα πριν το σημείο που έχει σταματηθεί το αυτοκίνητο. Μέσα σε κάποιους ταχύτητα, στην ώρα να τους παίρνουν να έχει το χρόνο να καταλάβει ότι κάτι γίνεται το κάτω και να αρχίσει να πάρει ταχύτητα. Εάν δεν έχουν τρίγωνο, έχουμε στην πλήρη μονοχείο, δεν έχουν τρίγωνο, δεν έχει το άλλος. Περιμένουμε, καθόμαστε λίγο πιο πίσω από το χωριό, πάντα ενώ τους επιθυμούμε στο προσοχήτη και ζητάμε βοήθεια. Μέχρι να βρεθεί κάποιος να σταματήσει, να βρούμε ένα τρίγωνο, ένα τρόπο να βρούμε πάνω στη θέση μας, να μπορέσουμε να βρούμε ένα τρίγωνο που χρειάζεται, δεν φεύγουμε. Εντάξει, γιατί είναι ο κανόνας που στην αρχή. Ποιος ο λόγος που θέλω εγώ να βοηθήσω κάποιον, και να έρθει ένας άλλος που θα πίσω, να μην πάρει ένα παραδείγμα, να έχουμε εξτρά νεκρούς. Αφού λοιπόν εξασφαλίσουμε για τη ρύθμιση της τυχαίας της λεωφορείας, περνάμε στο τέταρτο βήμα, που είναι η άγνωστη κίνδυνη. Τι σημαίνει η άγνωστη κίνδυνη? Μας παραμείνουμε λίγο στο αρχαίο. Είμαστε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σε ένα κρατός γκρεμού. Οι δύο ρόδες είναι στον αέρα. Αν είμαι σίγουρος ότι να πάω εγώ, εγώ μέσα στο αυτοκίνητο για να βοηθήσω κάποιον, θα φύγω μέσα στο αυτοκίνητο βάσω γκρεμό. Μπορεί κάπου να υπάρχει μια περίπαυση μου, μια επικίνδυνη φωτιά. Μπορεί να πάμε λίγο να γυρίσουμε ξανά στο χώρο εργασία. Αυτό ο άνθρωπο που έχει πέσει κάτω μπορεί να έχει πέσει από μια καρέκλα, από μια σκάλα. Η σκάλα είναι στον αέρα και μόλι πάμε εμεί πάνω να μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι. Όλα αυτά πρέπει να τσεκάρουμε πριν ξεκινήσουμε με πολλέ βοήθειε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν διατρέχουμε κάποιον άλλο κίνδυνο. Και τέλος, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά τα βήματα, προστατεύω τον εαυτό μου από τον ασθενή. Δυστυχώς, η ασθένειες μεταδεδόμενες είναι σε πλήρη έξαρση. Η μαρτύρωση, η μαρτυρία των έβολα, AIDS, όλα αυτά τα οποία μεταδίδονται μέσω του σάλιου, μέσω του αίματος. Δεν ερχόμαστε ποτέ σε επαφή άμεση με το θύμα. Αν δεν έχουν βάλει άδεια, θα βάλει κάποια στιγμή να βάλει γιατροί και μια μασκούλα, θεωρητική. Έτσι, μπορεί πάνω από ένα χρήστη να πάσει από κάποια ασθένεια που δεν έχει χιλιαδιό. Είναι κρίμα στην προσπάθεια να βοηθήσουμε κάποιον να κολλήσουμε εμείς κάποια ασθένεια.
οπωσδήποτε πάνω τη συγκατάθεσή του. Ζητάμε, θέλεις να σε βοηθήσω, γνωρίζω πρώτες βοήθειες, θέλεις να σε βοηθήσω. Σου πει ναι, ωραία. Όμως σου πει όχι, άσε με, τον αφήνουμε. Ενημερώνουμε το ΕΚΑΒ αν θέλουμε, και από εκεί πέρα δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε το μετά, για να είμαστε και ενεργά καλυμμένοι. Αυτό έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν τη δική μας αγκαιρεότητα. Προχωράμε στην προσέγγιση. Πώς προσεγγίζουμε το θύμα. Μου είπες πριν, η φροντίδη, όταν είπαμε, μου είπες ένα που αναπνέει, το έχει πίσω με το περιοδικά. Εσύ είπες πέρα το ΕΚΑΒ. Καλές για βοήθεια, ωραία. Όταν θα χρειαστεί να καλέσουμε το ΕΚΑΒ, πρέπει να δώσουμε κάποιες πληροφορίες. Δυστυχώς πολλοί χρησιμοποιούν το ΕΚΑΒ για ταξί. Θέλω να πω το μεγάλο του δόντι μου, να πω το πονέκτημα, το σύντα, να πάρεις. Αποτέλεσμα, υπάρχει κάποιος όρος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη, το ΕΚΑΒ, και να μην υπάρχει διαθέσιμο στον χώρο. Να καλούμε το 66, να ζητάνε κάποιες πληροφορίες. Πληροφορίες ειδικά με την ηλικία, το φύλο του θύματος, το είδος του τραυματισμού και το κυρίως αν έχει αισθήσεις και αν έχει ανακρέη. Για να είμαστε λοιπόν σε θέση να δώσουμε αυτές τις πληροφορίες του ΕΚΑΒ, πρέπει πρώτα να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Να διαπιστώσουμε δηλαδή τι ακριβώς είναι το θύμα και τι ακριβώς είναι το θύμα. Σε αν δεν έχει αποτελέσμα, αν έχει ανοή, πρέπει να απλώσει το χώρο. Πώς προσεγγίζουμε λοιπόν και τι είδους ελέγχους κάνουμε στο θύμα. Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της ανταπόκρισης. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ξεκινάμε σε ένα παντάκι. Ας μην πάω στο δρόμο. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει κάτι. Ας την κοιτάξω αυτό, υπάρχουν πολλοί. Θα ξαναδώ λίγο περισσότερο. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει ξαπλώσει. Μπορεί να έχει ζαλιστεί, να έχει πιει κάτι, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν προσεγγίζουμε και να ρίξουμε αν όντως υπάρχει από κάτι και χρειάζεται την βοήθειά μας. Πώς γίνεται αυτός ο έλεγχος. Πλησιάζουμε το θύμα, γονατίζουμε την δίπλα του, ελαφρό σκότωμα στους ώμους, εντάξει, την παρατάμε, είσαι καλά. Να δούμε αν θα ανταποκριθεί. Μπορεί να δεν έχει πάρει ύπνος, γιατί είναι ελεφρόνι με χαρά ύπνος. Μπορεί να μην διασυνδέσει με άλλο παιδί. Έτσι λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο βήμα είναι η κλίση με βοήθεια. Η κλίση με βοήθεια όπως το ΕΚΑΒ, φωνάζουμε τη βοήθεια, ίσως μια άνοιξη σε κάποιο χώρο που υπάρχει ο κόσμος, να καταλάβουν γύρω ότι κάτι δεν πάει καλά, να έρθει κάποιος παιδί, να μας βοηθήσει. Έτσι, να έχουμε τα χέρια πάντα ψηλά, πάνω από την κίνηση, είναι αυτό όσο το μπορεί να διευθυνθεί σε όλο τον κόσμο και να πάτε. Αν κάνετε αυτή την κίνηση, θα κάνουμε το πάντα στα πάθη. Και φωνάζουμε δυνατά, καλούμε σε βοήθεια. Τρίτο βήμα, προχωράμε στον έλεγχο της αναπνοής. Να δούμε αν το θύμα έχει αναπνοή ή όχι. Πώς ελέγχουμε την αναπνοή. Με τα δύο δάχτυλα το βάζουμε κάτω από το κουμπί.
όταν πιάσει το κεφάλι κατά αυτόν τον τρόπο, κάνουμε μια ελαφρά έκταση προς τα πίσω. Θέλω σε αυτήν την άλλη θέση. Έτσι ώστε να ανοίξουμε ένα ουγός, να μπορούμε σε θέση να διαπιστώσουμε εάν το θέμα έχει αναπνοή ή όχι. Πώς διαπιστώσουμε τώρα αν έχει αναπνοή? Σκύβουμε το κεφάλι μας. Σκύβουμε το κεφάλι μας στη θέση που έχει κάνει το δεύτερο. Και κάνουμε τρεις ελέγχους. Λέμε ότι μέσα μας τρεις λέξεις. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Με τα μάτια μου βλέπω το στήθος να αναπατεβαίνει. Ωραία. Το αυτί μας είναι στο ύψος της μύτης, ώστε να ακούσουμε τυχόν αναπνοή. Και το μάγουλό μας στο στόμα, στο ύψος του στόματος, για να αισθανθούμε, έτσι βλέπω που αισθάνομαι, αν υπάρχει αναπνοή. Εδώ υπάρχει έτσι ένα δύσκολο σημείο, το οποίο πολλές φορές το θύμα, κυρίως από εντός ανατοπής, λίγο πριν πεθάνει, κάνει κάτι το οποίο μοιάζει με αναπνοή, είναι από τον άδειο ρόχος. Αυτό μοιάζει με αναπνοή, αλλά δεν είναι αναπνοή. Αυτό χρειάζεται λίγο πολύ. Αυτό αν το παιδεύσουμε, με αναπνοή, έχουμε πρόβλημα. Γιατί νομίζουμε και αναπνοή, αλλά δεν αναπνοή. Η αναπνοή θα πρέπει να είναι καθαρή. Έτσι όπως όταν αναπνοή μηχανικά, στο γράμμα πριν ακούσουμε αυτό, τον έστρα αυτό. Αυτό το λίγο. Και τέλος, αφού έχουμε διαπιστώσει αν το θύμα αναπνέει ή όχι, τώρα είναι η ώρα που θα πάρουμε το 166 για να έρθει η συγκεκριμένη βοήθεια. Μέχρι όλες τις πληροφορίες που εμείς χρειαζόμαστε, τις οποίες θα δώσουμε στο τηλεφωνικό κέντρο, θα μας στείλουν ένα άλλο. Έχω βάλει εδώ στο κάρτο το νούμερο 112. Ξέρετε, το ξέρει κάποιος από εσάς, το 112. Το 112 είναι ένας πανευρωπαϊκός αριθμός άμεσης βοήθειας, ο οποίος ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Όπου και να είστε, αν πάρετε στο 112, το κέντρο, το οποίο μπορείτε να συμμετείτε σε όλες τις γλώσσες και στα ελληνικά ακόμα, εντάξει, είναι εκεί μια αστυνομία και είναι προσβαστική και είναι κάτι για όλα. Του λέτε πώ το πρόβλημα προέρχεται και αυτοί στέλνουν ένα άλλο με την αντίστοιχη βοήθεια. Είναι προτιμότερο να είναι σε αυτό το 112, γιατί είναι λίγο πιο. Και το σκύλο μας. Που σημαίνει ότι είμαι σε ένα βουνό ή σε κάποιο χωριό που δεν ξέρω ακριβώς πού είμαι. Από το τηλέφωνο μου θα βρουν πού είμαι. Σε μια κτίρια που θα ξέρω ότι δεν βρίσκω ακριβώς και ότι είμαι κάπου εκεί. Και έρχεται πιο εύκολα. Ναι, και από όλα αυτά τα νούμερα, 100-166, αυτά μπορείτε να πάρετε χωρίς σήμα, αν έχετε σήμα στο κινητό, ακόμη και χωρίς σήμα, αν έχει κάρτα, γιατί είναι μόνο η συσκευή. Πάλι την ώρα να πάρεις το καλέστη. Πες μου. Τώρα, είδαμε πριν στον έλεγχο ότι η έλεγχο αν το φύλλα έχει αναπνοή. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Ή να έχει ή να μην έχει. Πάμε στην πρώτη περίπτωση όπου το θύμα έχει αναπνοή, απλώς δεν έχει κάνει συστήσεις. Κάποια επιθυμία, κάποια ζελάδα, οτιδήποτε. Τι κάνουμε? Φέρνουμε το θύμα στη θέση του οποίου βλέπουμε. Αλλά για θέση ασφαλείας. Είναι η θέση αυτή στην οποία το θύμα μπορούμε να το αφήσουμε. Στην περίπτωση που κάνει με το αποκλείουμε το ενδεχόμενο της απερώσεως, έτσι και έχουμε να έξω. Και πλέον, αφήσουμε το βάζουμε το κεφάλι, διατηρούμε ανοιχτό τον
όσοι δεν βλέπετε. Ελάτε από εδώ. Ιωάννη είναι το μόνιμο θύμα της ομάδας. Ο πηγαίνει πάνω από το θύμα. Γι' αυτό έτσι πρέπει να μην κοιτάξει. Ελάτε από εδώ. Δηλαδή, ένα-ένα τα άκρα θα φέρνουμε σε θέση παράλληλη, σε στάση, να αφήνει δηλαδή, το σώμα σε στάση προσοχής. Εντάξει, κάνουμε πάντα απαλές και αργές κινήσεις, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός από την πτώση του θύματος. Ωραία. Αφού φέρουμε το θύμα σε στάση προσοχής, βλέπουμε σε ποια πλευρά θέλουμε να το γυρίσουμε. Θα μπορείς να γυρίσεις το κουτάκι. Κάνε ένα και τη δεξιά. Αν δεν μας βολεύει, μετακινούμε το θύμα. Απλά τώρα για να έρθω από εδώ να βλέπω τα παιδιά. Λοιπόν, αφού επιλέξουμε από ποια πλευρά θα γυρίσουμε, παίρνουμε το χέρι που είναι από την πλευρά, από την πλευρά μας. Θα την γυρίσω από εκεί, δηλαδή. Το χέρι σου, το χέρι από την πλευρά μας, το βάζουμε σε αυτή γωνία. Εντάξει, αυτή εδώ η θέση σαν το υδροχνόμιο και μας καλύστο. Παίρνουμε το απέναντι χέρι, βλέπουμε τα δάχτυλά μας με την παλάμη του και φέρνουμε την παλάμη του θύματος με την εξωτερική πλευρά να κουμπάει στο κεφάλι του και το βάζουμε κάτω από, το, από την άκρη εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να μπορέσει να στηριχθεί πάνω για να το γυρίσουμε. Αυτό έχουμε βάλει και δεν το αφήνει στο χέρι, το κρατάς εκεί. Με το άλλο μας χέρι πιάνουμε το πόδι από την έξω πλευρά, το πέναντι πόδι και το σηκώνουμε σε αυτήν εδώ τη θέση. Εντάξει, εάν το θύμα σου είναι σε μια παραλία, έχει βάλει καλά την τσίκη που θα το δει, ή φοράει ένα κοντό παντελόνι, δεν μπορούμε να το πιάσουμε, βάζουμε το χέρι μας από κάτω, κάτω από το γόνατο. Εντάξει, και μια κίνηση σηκώνεται πολύ εύκολα. Και αφού είμαστε σε αυτήν εδώ τη θέση, χαρεμάκι, πιάνουμε και το γυρνάμε στο πλάι. Ό,τι σωματική διάπλαση και να έχετε εσείς, ό,τι σωματική διάπλαση και να έχετε το θύμα, αυτή η άσκηρη κίνηση θα βγει. Μπορεί να είμαι εγώ 45-50 κιλά και το θύμα 150, δεν παίζει ρόλο. Δεν χρειάζεται ούτε σωματική δύναμη, ούτε τίποτα. Αυτή είναι την απλή κίνηση, το θύμα έρχεται στο πλάι. Αφού γυρίσουμε λοιπόν το θύμα στο πλάι, βάζουμε το πόδι έτσι ώστε να κρατάει κατά κάποιο τρόπο αντίστοιχο και έτσι. Και έτσι κάθετα. Έτσι είναι, ναι, ναι. Τραβάμε λίγο στα πάνω. Ωραία. Και πηγαίνουμε στο κεφάλι και κάνουμε την ίδια κίνηση που κάναμε πριν. Ελαφρά έκταση προς τα πίσω. Ώστε να είναι ορθός αραγωγός και να ξέρουμε ότι το θύμα και αναπνέει και σε περίπτωση που του έρθει κάποιο εμετός ή οτιδήποτε δεν θα υπάρξει αναρρόφηση, θα μπορούν όλα έξω. Εντάξει. Που δεν έχει αναπνοή, πάμε στην κάρπα. Τι είναι η κάρπα?
αιτίες και οι συμπιέσεις πρέπει να γίνονται συγχρόνω με ένα σετάκι, δηλαδή 30 συμπιέσεων και 2 αξίσεων. Πρέπει να κάνουμε 3 σετάκια σε 1 λεπτό. Δηλαδή 30 συμπιέσεις, 2 αξίσεις, 3 συμπιέσεις, 2 αξίσεις, σε 1 λεπτό. Με φρακτικές συμπιέσεις εξασφαλίζουμε αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να πιέζουμε ανάμεσα στην πλάτη του στέγνου μας, πιέζουμε και ανάμεσα στην καρδιά και το βοηθάμε στο να συνεχίσει να κυκλοφορεί το αίμα. Αφού κάνουμε τις 30 διαφορετικές συμπιέσεις, προχωρούμε στις 2 αφυσίσεις διάσωσης. Οι αφυσίσεις αυτές, για να τις κάνουμε, κάνουμε ό,τι ακριβώς είδαμε πριν, με ζητήσα τα κορίτσια, για να ανοίξουμε τον αναγωγό. Θέλω πάλι το κεφάλι σε αυτή τη θέση, με τη μόνη διαφορά ότι με το δεξί μας χέρι πρέπει να πιάσει το μέτωπο, με δύο δάχτυλα κλείνουμε τη μύτη. Εντάξει, κλείνουμε τη μύτη, παίρνουμε σε έκθεση το κεφάλι και φυσάμε στο στόμα του, ώστε να περάσουμε το οξυγόνο. Δύο, συγγνώμη, δύο από πάνω να κλείνουμε, εισπνέουμε το οξυγόνο, να κλείνουμε δεξί το κεφάλι. Μέσα στο στόμα σου παραμένει ακόμα ένα μικρό ποσοστό οξυγόνου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει. Σε περίπτωση που πάντα
λοιπόν συνοψίζοντας ότι έχουμε μέχρι τώρα, όταν έχουμε δουλειά με ένα περιστατικό και χρειαστούμε να επέλθουμε, πάμε αυτά τα βήματα. Πρώτα απ' όλα σε τάφη. Κανόνας απαράγοντος. Θέλω τελειώνοντας σε ένα περιστατικό να σας μείνει τουλάχιστον αυτό. Αν σας έχει μείνει έστω αυτό, εγώ θέλω να το δούμε. Εντάξει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σας ασφαλίσουμε τη δική μας συστήματα. Κάνουμε τα βήματα, τα βήματα για το πώς προσεγγίζουμε το θύμα. Καλούμε συμβολικά από περαστικό, ελέγχουμε μια αναπολή. Δεύτερο, καλούμε συγκεκριμένη βοήθεια, 6 ή 12. Μέχρι να έρθει η συγκεκριμένη βοήθεια, παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες τις οποίες έχουμε μάθει και τις οποίες είμαστε σε θέση παραδίδουμε στο ΕΚΑΠ και το ΕΚΑΠ από εκεί πέρα βγαίνει το χρήμα στο νοσοκομείο που παρέχει την αυτή βοήθεια που εκείνα χρειάζεται. Αυτά είχαν να κάνουν μέχρι τώρα που είδαμε έτσι μια γενική, γενική κανόνες, κάποια βασικά βήματα τα οποία ισχύουν στο κομμάτι των πρώτων παιδιών και κυρίως όταν έχουν
πάθος δηλαδή του δέρματος έχει προχωρήσει η αλλίωση. Έχουμε λοιπόν τρεις κατηγορίες που βγάζονται σε υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία, πιο λαφτιά μορφή δάρματος, είναι το επιφανειακό έγκαμα. Ή αλλιώς έγκαμα πρώτου βαθμού. Σε αυτή την περίπτωση, η αλλίωση έχει περιοριστεί στην εξωτερική επιφάνεια του
πείσει την αιτία. Άρα λοιπόν, για να βγαίνουν οι φουσκάλες, κάτι ξέρουν τι βγαίνουν από την κάμερα του μάτια του. Εντάξει. Γι' αυτόν τον λόγο δεν τις πάμε ποτέ. Δεν βάζουμε ποτέ πάγο ή παγωμένο νερό. Για τον λόγο που ανέφερα πριν, σε κάνουμε το ότι ο πρέφερος πρέπει να αντιληφθεί πλήρως την θερμοκρασία και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και τέλος, αν είμαστε σε μια καλή περίπτωση όπου το φήμα καίγεται, έχει πάρει λόγο που θα πρέπει να δει, το μόνο που έχουμε κάνει είναι να ανοίξουμε κάτω, όπως μπορούμε, και να το σκεπάσουμε με μια κουβέρνα. Η φωτιά, για να διατηρηθεί, χρειάζεται τρία πράγματα. Πολύ συστατικά. Κάψιμη ύλη, θερμότητα και οξυγόνο. Εάν κάτι από αυτά τα τρία δεν υπάρχει, δεν έχουμε φωτιά. Άρα λοιπόν, κλείνοντας μία κουβέντα επάνω του, εμείς στερούμε από την φωτιά το οξυγόνο και το σβήνουμε. Δεν βλέπουμε πάνω σε ανθρώπους που καίγονται, δεν προσπαθούμε να τους συνεχίσουμε με πυροζεστήρες. Οι πυροζεστήρες δεν είναι ο λίγο. Ανάλογα με τον χώρο και τον προορισμό τους, ανάλογα και τι προορίζουν, έχουν διαφορετικά υλικά μέσα. Άλλοι έχουν ξερασπούλης, άλλοι έχουν κάποια άλλα χημικά. Αν εγώ πάρω και ρίξω ένα χημικό μέσα από πυροζεστήρα, ρίξω πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει πράγματα, δεν θα στρέψω. Άρα πολύ απλά δημιουργούμε με μια κουβέρνα. Και αυτό που ανέφερα πριν σε αυτά τα διαφράσματα, ότι σε περίπτωση που το θύμα έχει κολλήσει πάνω ένα κομμάτι από τα ρούχα με κάποιο άλλο διαφράσμα, δεν το αφαιρούμε. Το αφήνουμε έτσι όπως είναι. Το πάει στο νοσοκομείο, το κλείνει και κλινικά, ξέρουμε ότι θα κάνει τα λίγα και τις προάλληλες ενέργειες, πώς θα το αφαιρέσουμε. Αυτά όσον αφορά και την κάπου. Κάποια πολύ απλό. Δούμε τώρα και κάτι τελευταίο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα σε λίγο. Πες μου. Όταν όμως το θέμα καίγεται, μέσα σε αυτό το θα προτιμήσουμε κάτι το οποίο είναι πιο στεγνό, έτσι. Αλλά αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ας είναι χρονοδία, θα σταματήσουμε κάτι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο, για να κάνουμε ένα διάβαση λίγο. Σαν χαρτί. Κάπου έχει σημειώσει. Εμείς αν πάμε να πιούμε νερό ή οτιδήποτε για να τους πρόξουμε να φύγει, θα
σε όλοι και να κάνουμε το τραβήξουμε. Εάν είναι κάτι που είναι συχνός, ακόμη και να το βλέπουμε, δεν βάζουμε το χέρι για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει ο κίνδυνος να το πάμε ακόμη στη μέσα. Και δεύτερα, εάν για οποιοδήποτε λόγο, την ώρα που το κάποιος πήγε της μικρός βήχη, με το βήχη που κάνει, αν αυτό το βήχη φράξει τον αεραγωγό φύγει, και έχω εγώ το δάχτυλό μου εκείνη την ώρα μέσα, αυτός μπορεί από την βήχη να είναι σε κατάσταση υπερένθεσης και στρες, από την άποψη μπορεί να κλείσει από το στόμα του. Από το δάγκωμα μπορεί ακόμη και να κόψει το δάχτυλο. Αν είναι λάθος, είναι αυτό που είναι τα δύσκολα που πέρα, να τους πει να κλείσει κάποιος. Γιατί μπορεί όπως θα εξαγωνιστεί το σώμα το οποίο έχει πάει στον αεραγωγό, φέρνει πολύ μεγάλη δύναμη, ταχύτητα, και μπορεί να βρίσκεται πάνω σε απέναντι να την τραυματίσει. Άρα λοιπόν, μπείτε αυτήν την πείμανη. Εάν δούμε ότι δεν βοηθάει, προχωράμε στη δεύτερη κίνηση. Αυτό που είπε πριν η Λάνα, είπαμε. Που είδε στην ταινία που το ζουλάμε. Δεν το ζουλάμε ακριβώς. Εντάξει, κάνω μια λαβή. Μια λέγεται χέρι. Ερχόμαστε, παραμένουμε πίσω από το θύμα. Τον αγκαλιάζουμε. Οι αντίχειρές μας μπαίνουν μέσα. Εντάξει. Και τους λέγεται ότι θα κάνουμε αυτή τη θέση. Δεν έχουν αντίχειρα έξω. Εντάξει, είναι το πάνω ζουμιά. Αντίχειρες από το ένα χέρι μέσα και με το άλλο αγκαλιάζουν το πάνω χέρι. Έρχομαι λίγο πιο κάτω από τη σχολεία σας από την κόφηση και λέω. Εδώ που τελειώνει το στέρνο, εντάξει, ο θώρακος που λέμε, αυτό το σημείο λέγεται ψυχολογικής απόφυση. Λίγο πιο κάτω από αυτό το σημείο, κάνουμε εδώ δηλαδή, και η κίνησή μας, πάνω τα χέρια, είναι σαν να έχουμε ένα κουτάλι. Πώς πάμε το κουτάλι, έτσι. Κάνω αυτή εδώ την κίνηση, την πρόχνοντας προς τα πάνω. Είναι πάλι μια ενέργεια, η οποία βοηθάει κάποιο ξένο σώμα να βγει προς τα έξω και να αποφράξει τον αεραγωγό. Κάνουμε αυτές τις δύο κινήσεις, ανά πέντε χτυπήματα, πέντε σημείες γνωστά. Εντάξει, μέχρι να βγει το ξένο σώμα. Και εννοείται ότι όση ώρα το θύμα δυσκολεύεται να κάνει να εννοεί το κάνω μέσα σε αυτές τις κινήσεις, έχουμε ήδη ενημερώσει και έχουμε καλέσει κάπου. Εντάξει, αν δεν είναι σου όλο το στρατό. Και κάτι αριστερό σε αυτήν την επιδομή, ότι αν το θύμα επανέλθει, γίνεται το ξένο σώμα και αρχίσει να αναπνέει, το βάζουμε πάλι στην πλάγια θέση μέχρι να φύγει το κάπου. Απορίζει μέχρι τώρα για τον κάπου. Πήρα να το παραγωγήσω. Μέχρι εδώ. Τελειώνοντας λοιπόν το πρώτο κομμάτι της αυσύνσης, έχω βάλει εδώ κάποιες φράσεις τις οποίες δεν λέμε ποτέ σε ένα θύμα. Είχε πολλές φορές, είναι άλλος προσμένος σε εγώ που είχε ανοίξει το πόδι αυτά θέματα, πάει έως πάνω και δεν τύπω κάτι σε αυτό. Ή από με χειρότερο, πάει είναι δύο φίλοι στο πόδι, τι είχε πάει, δεν σε εδώ πέρα, πεθαίνει. Έχει τύχει στον δρόμο, έχει πέσει άλλος με το πανέλο του, έχει ανοίξει λίγο το κεφάλι του, γίνει άλλη από πάνω, πεθαίνει άλλος. Εντάξει, κούψε λίγο κεφάλι. Δεν πεθάνει. Εντάξει, όλες αυτές εδώ οι σωνάδες, εσύ είσαι δυνατός, οι άντρες δεν λένε. Εντάξει, αυτά καλό είναι να τα αποφεύγουμε. Εντάξει, το μόνο που έχουμε να πούμε στο θύμα είναι ότι εκείνη την ώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Εντάξει, δεν ξέρω ποια από εσάς έχει τύχει μέσα στον κόσμο να νιώσουν κάποια διαθεσία. Αυτά σημαίνουν ότι νιώθουν λίγο άγχος. Εντάξει, νιώθουν άσχημα. Νομίζουν ότι γινόμαστε ρεζίλοι, γιατί ο κόσμος κοιτάει εμάς. Εντάξει, είναι πάντα μόνο και έχει στον κύριο του έτσι. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να τεκλώσουμε την ποιότητά μας. Να πούμε ότι γνωρίζω πρώτες βοήθειες, είμαι διασώστης, να σε βοηθήσω. Εντάξει, καλό είναι να προσπαθήσουμε με κάποιες μικρές, με ένα σύντομο πολύ μικρό διάλογο, να αποκτήσουμε μια οικειότητα με το θέμα και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Έτσι ώστε να μας αφήσει μετά να έρθει ο χαλαρός και να μας αφήσει να κάνουμε τις ενέργειες οι οποίες ξέρουμε. Έτσι ώστε να κάνουμε για να την βοηθήσουμε. Εντάξει.
την καταπληξία ή μοραγικό σοκ παγκόσμιο σε τοπικού και για τι δημοραγίε. Α περάσουμε τώρα στο τι είναι μοραγία. Το αίμα κυλά στο, μέσα στο κόμματα των φιλεγών. Πρώτον, γιατί είναι σε ερευνητική κατάσταση και δεύτερον, γιατί η καρδιά μα το στέλνει όπου και άθη, λειτουργώντα σαν αυλία. Οποιαδήποτε διακοπή, σκίσιμο, τραυματισμό συλλέβα, αρτηρία ή οποιαδήποτε άλλο αιμοφόρου αγγείου, αρχίσει αιμορραγή, χάνει αίμα, αυτό ορίζεται ως αιμορραγία. Λοιπόν, οι αιμορραγίες χωρίζονται σε βασικά τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Τις αρτηριακές, που τις ορίζουμε όταν το αγγείο που αιμορραγεί είναι αρτηρία, στις φλεβικές όταν είναι φλέβα, στις τριχοειδικές όταν αιμορραγεί τριχοειδή αγγείο ή στις μεικτές όταν έχουμε και αρτηριακές και αρτηρία και φλέβα που πάση που έχει αιμορραγεί. Πώς θα τις διαχωρίσουμε? Στην αρτηριακή το χρώμα είναι ζωηρό κόκκινο και θα το δείτε ότι από την πληγή πετάγεται με πολύ μεγάλη πίεση και αναλόγως με τους χτύπους της καρδιάς και με τέμπο, με ρυθμό. Ενώ στη φλεβική είναι πιο σκούρο το χρώμα και όπως είναι η πληγή, τρέχει, κυλάει έξω από την πληγή. Ενώ στην τριχοειδική απλά απλώνεται στην πληγή. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στις εξωτερικές αιμορραγίες. Σε μικρές αιμορραγίες, σε μικρά κοψίματα, οι πρώτες βοήθειες ουσιαστικά είναι πολύ πιο απλές και δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω ιατρική βοήθεια. Είτε χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο για να σταματήσει. Αυτό θα σταματήσει. Τώρα, απλά θα αναφερθούμε σε πιο βαρύ περιστατικό. Σε μια αιμορραγία που είναι αρκετά μεγάλη. Η κλινική εικόνα ξεκινάει, σίγουρα θα δούμε αίμα, θα τρέχει αίμα. Μπορεί το αμέλι να είναι υγρά, σκρά, κολλώδες. Μπορεί ο ασθενής να έχει επίδροση, να έχει υδρώση, να έχει ταχύπνια και πολύ ρηχή και ακαλόνιστη αναπνοή. Και στο τέλος, αν έχει χάσει πολύ μεγάλο όγκο αίματος, έχουμε το φαινόμενο του να χάσει τις αισθήσεις και να πάμε στο αιμορραγικό σοκ ή στην καταπληξία όπως θα το ακούσουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε, πρώτη βοήθεια. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να καλέσουμε ιατρική βοήθεια. Λοιπόν, θα καλέσουμε ιατρική βοήθεια πολύ απλά γιατί όταν έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος υπάρχει ο κίνδυνος να έρθει το θύμα σε κατάσταση αιμορραγικού σοκ, το οποίο εάν δεν προβληθεί άμεσα και γρήγορα αυξάνεται πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα θνησιμότητας του ασθενού. Αφήνω εδώ.
προέρχεται άμεσα από το αίμα. Οπότε, να προστατεύσουμε και το θύμα για περαιτέρω βόλυνση, αλλά βασικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί το καλά είναι να θέλεις να βοηθήσεις κάποιον, αλλά δεν χρειάζεται να αρρωστήσεις ή να νοσήσεις ή από οποιαδήποτε ασθένεια να είναι αυτή τη διαζώση. Πρέπει να μην δικιά μας ασφάλεια. Αφού έχουμε δει πλέον την πληγή, έχουμε εκτιμήσει την κατάσταση, αρχίζουμε την αφαίρεση σε έναν αντικειμένο που μπορεί να έχουν αυτά, έχουν δυναμικά κομματάκια γυαλί, είτε να είναι πέτρες, είτε κάποιο τροχαίο. Οτιδήποτε ξένο σώμα με μικρής έκταση μικρού όγκου, το αφαιρούμε. Τώρα, για να σταματήσει μια αιμορραγία, ο βασικός κανόνας, η βασική αρχή που χρησιμοποιούμε, είναι η πίεση. Ενεργοποιούμε και βοηθάμε τον οργανισμό, γιατί ο οργανισμός είναι εκτιτάσει να αυτοθεραπεύεται. Το βοηθάμε να δημιουργήσει έναν τρόπο ώστε να κλείσει, να σταματήσει μόνο στην αιμορραγία. Λοιπόν, με την πίεση, ουσιαστικά πιέζοντας τον απλό του κάθε αγγείου, έρχεται λίγο πιο κοντά και βοηθάμε να γίνει ο τρόπος ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσω ότι όταν αρχίσουμε και βάζουμε μία αποσυρωμένη γάζα, ιδανικότερο για να μην μολύνουμε περαιτέρω το πράγμα, ή αν δεν έχουμε κάποιο καθαρό πανί. Υπάρχει περίπτωση, αν είναι μεγάλη αιμορραγία, μεγάλο το αγγείο που αιμορραγεί, να μην σταμάτησε η αιμορραγία. Συνεχίζουμε και βάζουμε από πάνω και άλλες γάζες. Δεν αφαιρούμε ποτέ την αρχική γάζα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσουμε και τον ήδη υπάρχον τρόπο που έχει προσπαθήσει να κάνει ο οργανισμός, οπότε θα αρχίσει να αιμορραγεί όπως αιμορραγούσε στην αρχή. Οπότε βάζουμε συνέχεια από πάνω γάζες μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Στη συνέχεια, αν δούμε ότι έχουμε σταθεροποιήσει την αιμορραγία ή την έχουμε σταματήσει, δένουμε με έναν ελαστικό επίδεσμο. Προσοχή, θα πρέπει να είναι μεγάλη στο διαγνώσιο ότι όταν ασκήσουμε πίεση, δεν σημαίνει ότι θα ασκήσουμε τόσο μεγάλη πίεση, ώστε να σταματήσουμε και την κυκλοφορία του αίματος τα γύρω-γύρω αγγεία που δεν είναι τραυματισμένα. Γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε ουσιαστικά μια ανέκδοση στο μέλλον. Από τη στιγμή που θα καταφέρουμε να τη σταματήσουμε ή ακόμα και πριν τη σταματήσουμε, εάν είναι σε κάποιο άκρο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ανύψωση του μέλους που είναι τραυματισμένο, ώστε να το απομακρύνουμε από την καρδιά για να μειώσουμε την πίεση της ροής του αίματος που έχει στέλνει καρδιά το αίμα, για να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο η αιμορραγία. Λοιπόν, εάν παρόλα αυτά η αιμορραγία είναι πολύ μεγάλη ή δεν σταματάει με τίποτα η αιμορραγία, υπάρχει, άρα μιλάμε για μια αρτηριακή αιμορραγία, πιέζουμε την υπεύθυνη αρτηρία προς το σημείο της καρδιάς, δηλαδή αν έχουμε χτυπήσει κάπου εδώ, πάμε προς τα πάνω και πιέζουμε την υπεύθυνη αρτηρία. Όπως βλέπουμε στο σχήμα, αν το τραύμα είναι κάπου στον αγκώνα, θα πιέσουμε σχεδόν κάτω από μασχάλη στην υπεύθυνη αρτηρία, στην περιφερειακή αρτηρία, ώστε να μειώσουμε και να ελαττώσουμε την ροή του αίματος. Ανάλογα και στο το ίδιο και στο πόδι. Αν πάμε και πιέζουμε πίσω από το πόδι την μυριαία αρτηρία, ώστε να
την επίδετη περίθεση, μπορούμε να βάλουμε μια κάζα σε μασουράκι, ας πούμε, πάνω στην πιβλική, αφού όπως βλέπετε στο δεξί σχήμα, αφού έχουμε κάνει δύο τρεις περιθέσεις, με αυτό, και από πάνω το συνεχίζουμε την περίθεση, με αυτό θέλουμε να αποτέλεσμα πιο. Όπως βλέπουμε πάνω αριστερά, πιέζοντας τον αυλό, να λυγίσουμε, αν γίνεται, το συγκεκριμένο μέλος, όπως βλέπουμε, για να σταματήσουμε τελείως την αιμορραγία. Ποια είναι η αρτηρία, θέλοντας και εμείς θα τη σταματήσουμε. Ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να εξελίξουμε. Δεν θα πιέσουμε εννοείται την δεύτερη αρτηρία γιατί δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε, απλά ας πούμε τι πιέζουμε το πράγμα. Λοιπόν, υπάρχει όμως και το ακραίο, ακραίο, δεν είναι ακραίο, απλά είναι άσχημο φαινόμενο του ακροτηριασμού. Όταν η αιμορραγία, όταν μάλλον χάσουμε ένα μέρος, εννοείται ότι η αιμορραγία θα είναι ακόμα πιο έντονη. Θα έχουμε κοπεί όλα τα αγγεία στην περιοχή, είτε αρτηρία, φλέβα, αβάρα. Σε αυτή την περίπτωση, η περίπτωση που γυρούμε να κάνουμε είναι η ίσχυμος περίπτωση, αν την έχει κάποιο. Αυτή πώς γίνεται. Δένουμε 4 με 5 εκατοστά πιο κεντρικά από το τραύμα, βάζουμε τις γάζες και βάζουμε ένα τύπου στυλό, ένα μακρύ αντικείμενο, ένα κλαδί ή οτιδήποτε άλλο όπως βλέπουμε στην εικόνα και το στρίβουμε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα σαν έλικα που αυτό όσο το πιέζουμε τόσο περισσότερο στρίβει. Αλλά αυτό μόνο του δεν θα φτάσει. Πρέπει, όπως βλέπουμε στο πάνω δεξί σχήμα, να πάρουμε γάζες καθάρες, να τις βάλουμε στην περιοχή που έχει αποτελειωθεί το άκρο και να αρχίσουμε να πιέζουμε έντονα. Μέχρι να όπως ίσχυε και πριν, δηλαδή έντονη πίεση. Έντονη πίεση και αντικάζα και αντικάζα και μέχρι να σταματήσει. Και κάνουμε και τρίσιμη περίθεση. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά διαστήματα παγκόσμια κοινότητα οι αρχικοί, πότε θέλουν να το κάνουν, πότε δεν θέλουν. Γιατί έχει αναφερθεί οι περιπτώσεις όπου είναι τόσο σφιχτή η ίσχυμος περίπτωση που νεκρώνει τελείως, σταματάει τελείως την κυκλοφορία του αίματος στο μέλος, με αποτέλεσμα να νεκρώνει. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα είναι ότι την κρατάμε περίπου στο 1 τέταρτο, στα 15 λεπτά, και ανά 15 λεπτά ξεσφίγγουμε λίγο ώστε να έχει μια μικρή ροή το να έχει μια μικρή ροή τα αγεία. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να σημειώνουμε ώρα έναρξης το πότε το αρχίσαμε και το σταματήσαμε ώστε όταν φτάσει πλέον σε γεωργικό σταθμό να ξέρουμε πλήρως το ιστορικό της συγκεκριμένης κατάστασης. Αυτό η ίσχυμος περίπτωση μπορεί να γίνει ακόμα και αν δεν είναι ακροτηριασμένο, απλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αιμορραγία. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ζώνη, οτιδήποτε βρούμε. Λοιπόν, γίνεται το ακροτηριασμό. Σταματήσαμε την αιμορραγία, θα πάει ο θύμα στο νοσοκομείο. Να του παραστούν οι πρώτες βοήθειες και η θεραπεία θεραπεία που θα προσπαθήσει. Εξίσου σημαντικό για το θύμα είναι εάν υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρουμε μαζί με το θύμα και το ακροτηριασμένο μέλος μέσα σε ένα κοντινό χρονικό διάστημα, οι
ξεραθεί τα κύτταρα που είναι κομμένα. Και μετά όλο αυτό το βάζουν σε μια δεύτερη σακουλίτσα με παγάκια ή με νερό και παγάκια. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε είναι να βάλουμε το ακροτηριασμένο άκρο σε άμεση επαφή με πάγο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να νεκρωθούν τα κύτταρα και να μην μπορέσουν οι γιατροί να τους συγκολλήσουν. Οπότε είτε το μεταφέρουμε είτε το πετάξουμε, θα είναι για το θύμα το ίδιο πράγμα. Άρα το παίρνουμε, το φυλάμε, το βάζουμε πάνω κάποια γαζούλα βρεγμένη, μέσα σε σακουλίτσα με νερό και ακόμα καλύτερα δεύτερη σακουλίτσα με παγάκια. Αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να προσέξουμε, που αναφέραμε πριν, είναι στην αναφαίρεση ξένων σωμάτων, ότι μεγάλου όγκου αντικείμενα που μπορεί να έχουν σφινωθεί μέσα στην πληγή, δεν τα φέρουμε ποτέ. Δηλαδή, ένα μαχαίρι, μια λάμα, ένα σίδερο, ένα ξύλο που μπορεί να έχει καρφωθεί πολύ βαθιά, δεν το αφαιρούμε. Αυτό γιατί. Γιατί, όπως είναι ο αυλός της υπεύθυνης αρτητής, του υπεύθυνου αγίου που αιμορραγεί και έχει σφινωθεί μέσα, ουσιαστικά αυτό δημιουργεί από μόνο του ένα τύπο έμφραξης. Οπότε, αν το αφαιρέσουμε, θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αιμορραγία. Μπορεί βγάζοντάς το να τραυματίσουμε περισσότερο. Είτε ιστούς, είτε νεύρα, είτε οτιδήποτε. Και από εκεί που έχουμε μια αιμορραγία με ένα ξένο αντικείμενο, θα κάνουμε μια κατάσχετη αιμορραγία πλέον. Και να μην μπορούμε να δυσκολέψουμε άλλο στις πρώτες βοήθειες. Οπότε, αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, συνεχίζουμε πάλι την διαδικασία με τις γάζες δεξιά-αριστερά με πίεση. Κάνουμε την περίδεσή μας κανονικά και την κάνουμε χιαστή γύρω-γύρω από το αντικείμενο και τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο ή σε οποιοδήποτε υγειονομικό σταθμό με το αντικείμενο ώστε να τα αφαιρέσουν οι γιατροί σε ενδεχόμενο περιβάλλον. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τις εσωτερικές αιμορραγίες. Η εξωτερική αιμορραγία ήταν πιο εύκολη, ας πούμε, περίπτωση. Βλέπουμε το αίμα, ξέρουμε τι έχουμε. Ως εσωτερική αιμορραγία είναι όταν πάλι κάποιο αγκείο για κάποιο λόγο αιμορραγεί, αλλά πλέον δεν γίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά γίνεται μέσα μας. Γίνεται σε κάποια κοιλότητα, φυσική του οργανισμού ή οπουδήποτε μέσα στο σώμα μας. Λοιπόν, τώρα, δεν μπορεί να είναι η αιτία. Μπορεί να είναι κάποιο τροχαίο. Συνήθως, οι αιμορραγίες που μπορεί να προκληθούν από τροχαίο μπορεί να είναι κάποια γαστροαραγία, κάποια ρήξη αορτής, γιατί είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του οργανισμού μας. Λοιπόν, μπορεί να γίνει από κάποια νοσήματα των αγκείων, όπως είναι π.χ. Λοιπόν, σε δεύτερο, υπέρταση σε σκληροαρτηριοσκληρωτικά αγγεία από άλλα νοσήματα, νοσήματα του αίματος που μπορεί να μην πείζει για κάποιο λόγο το αίμα, όπως είναι η αιμορροφιλική ανεμία, όπως είναι η μεσογειακή ανεμία, ή από φάρμακα που και αυτά έχουν αιμορροφιλικές ιδιότητες, όπως είναι η ασπουλίνη, η σιδρόν, η σαλοσπύρ και άλλα καλή τους φάρμακα. Λοιπόν, όταν το δύσκολο ακόμα και για υγειονομικούς κομμάτι είναι το να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει εσωτερική. Ο οργανισμός βαθύνει κάποια σημάδια. Αυτά τα σημάδια μπορεί να είναι πάλι η ταχυσυγμία. Αυτό γιατί. Γιατί μειώνεται ο όγκος του αίματος που υπάρχει στο εσωτερικό σύστημα. Η καρδιά το αναγνωρίζει, κάνει περισσότερη προσπάθεια να στείλει αίμα στα ζωτικά όργανα και γιατί το λόγο υπάρχει τα ταχυσυγμία.
πτώση της αρτηριακής πίεσης, γιατί πλέον αν έχουν χάσει αρκετή ποσότητα αίματος, η καρδιά δεν έχει την ίδια πίεση, δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτω σε πιο αναλόγως πού θα είναι η αιμορραγία, η εσωτερική αιμορραγία μπορεί να έχουμε αιμόπτυση, αιμεπτό, αβραδόπλανα και αν είναι στην περιοχή της κοιλιάς η αιμορραγία υπάρχουν και οι συσπάσεις των σπλάχων. Μπορεί να κάνουν συσπάσεις και ο ασθενής έχει πόνο στην κοιλιακή φορά. Πρώτες βοήθειες. Μιλώντας για πρώτες βοήθειες σε μια εσωτερική αιμορραγία, μιλάμε είτε για τι θα κάνουμε για να καθυστερήσουμε ή να αποφύγουμε την κατάσταση την πιο βαριά που είναι η καταπληξία. Άρα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε πάλι είναι ιατρική, να καλέσουμε ιατρική βοήθεια, γιατί χωρίς αυτό το θύμα είπαμε, μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα να σωθεί το σύμπαντά του. Τοποθετούμε το θύμα σε ήπτια θέση ώστε να βοηθήσουμε το αίμα να πάει στα ζωτικά όργανα. Τα οποία ζωτικά όργανα είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά. Εάν δεν έχουμε υποψία ότι το θύμα μας έχει χτυπήσει στη σπονδυλική του σπήλη, καλό θα είναι να βάλουμε το κεφάλι λίγο πιο κάτω ώστε να το βοηθήσουμε. Προσοχή, να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση υποψία ότι έχει τραυματιστεί σπονδυλική σπήλη. Λοιπόν, ελέγχουμε το σφυγμό και την πίεση του εάν μπορούμε, εάν έχουμε τη δυνατότητα. Θα δούμε ότι στην αρχή θα ανέβει η πίεση του. Αυτό γιατί η καρδιά, ο οργανισμός, με το που αναγνωρίσει την απώλεια, θα κάνει αγγειοσυστολή στα περιφερειακά αγγεία για να δώσει πίεση περισσότερο στα κεντρικά αγγεία για να στείλει το αίμα εκεί που χρειάζεται. Οπότε, αρχικά θα δούμε ότι ανεβαίνει η πίεση του και αφού δει η καρδιά του πλέον δεν μπορεί να τα απεξέλθει, δεν βοηθάει αυτό, θα ρίξει αναγκαστικά την πίεση γιατί θα έχει να δυναμικούμε με όλο το αίμα του στη συνέχεια για να στείλει η καρδιά. Εάν υποθέσουμε όμως ότι τώρα έχει χάσει αρκετή μεγάλη ποσότητα αίματος το θύμα, ο οργανισμός για να προστατεύσει, για να προστατευτεί ο ίδιος, επειδή έχει, όπως είπαμε πριν, την ιδιότητα να αυτογιατρεύεται, τι κάνει. Ρίχνει τον ίδιο τον οργανισμό σε αιμορραγικό σοκ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, χάνοντας τις αισθήσεις του το θύμα, η πρώτη αντίδραση είναι να πέσει κάτω. Άρα ο οργανισμός αυτόματα βάζει τον άνθρωπο σε ήπια θέση. Δεύτερο βήμα, δεν στέλνει αίμα σε περιττά